Γεια σας, βλέπετε The Vape Fags. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας τον Griffin από την Geek Vape. Πάμε να δούμε τι περιέχει το κουτί, να δούμε τον ατμοποιητή και σε λίγο εδώ να δοκιμάσουμε και να πούμε τη δικιά μας γνώμη. Έτσι έρχεται ο Griffin στο κουτί του από την Geek Vape. Μας λέει ορισμένες πληροφορίες και μας δείχνει ένα σχεδιάγραμμα του ατμοποιητή. Ο τίτλος του προϊόντος και το logo. Geek Vape. Στο κάτω μέρος έχει να κάνουμε scratch and check για να δούμε την αυθεντικότητα του προϊόντος και έχει τον κωδικό. Με το που ανοίγουμε έχουμε τον ατμοποιητή που θα τον δούμε σε λίγο. Μέσα στο κουτάκι που ανοίγει έχει ένα ανταλλακτικό γυαλάκι που είναι αμοβολημένο. Έχουμε μία τάπα που τη βάζουμε στο deck για να στήσουμε μονή αντίσταση. Έχουμε το βοηθητικό εργαλείο που έχει μέσα, που έχει Allen και ένα στραβοκατσάβιδο. Ανταλλακτικά οριγκάκια, αρκετά και διαφορετικά χρώματα. Και έχει και τον αντάπτορα, όπου βγάζουμε το επιστόμιο που έχει πάνω ατμοποιητής και βάζουμε τον αντάπτορα για να βάλουμε οποιοδήποτε 5-10 αντριπτυπάκι θέλουμε. Ο ατμοποιητής έχει ύψος 48,5 mm χωρίς το drip tip, ενώ με το drip tip έχει 54,4 με την έκδοση που έχουμε εμείς που έχει το upper flow. Είναι από stainless steel και το γυαλάκι είναι Pyrex. Από κάτω ο πόλος του είναι 5-10 και όπως βλέπουμε είναι αυτορυθμιζόμενος. Χωρητικότητά του είναι 6 ml. Η εισαγωγή αέρα είναι αρκετά μεγάλη. Η διάμετρός του είναι 25 mm. Ο πόλος του είναι 5-10 και αυτορυθμιζόμενος. Για να τον λύσουμε κρατάμε το κάτω μέρος με το πάνω μέρος και γυρνάμε. Βλέπουμε το deck του που είναι αρκετά μεγάλο. Ένα πολύ θετικό που έχει και δεν το έχω δει εγώ προσωπικά σε άλλο επισκευάσιμο ατμοποιητή είναι ότι έχει ένα δαχτυλιδάκι στο deck. Που ξεβιδώνεται και μας βοηθάει πιο εύκολα να βάλουμε τα βαμβάκια μας στις τρύπες τροφοδοσίας. Κρατάμε από το μαύρο σημείο και από πάνω για να λύσουμε τελείως τον ατμοποιητή για να τον κλείνουμε. Βγαίνει η καμινάδα, βγαίνει το γυαλάκι για να το κλείνουμε και από πάνω μετά ξεβιδώνει και από αυτές τις δύο μεγάλες τρύπες γεμίζουμε. Για να ρυθμίσουμε το topper flow, κρατάμε τα σπυρώματα στο πάνω μέρος και γυρνάμε. Αυτή τη στιγμή το topper flow μας, όπως φαίνεται, είναι κλειστό. Άμα γυρίσουμε προς την άλλη μεριά, το topper flow μας είναι ανοιχτό. Το drip tip, το
Το τραβάμε για να βγει. Και εδώ πέρα μπαίνει ο αντάπτορας που έχει μέσα στο σακουλάκι μαζί με τα O-rings για να βάλουμε οποιοδήποτε 5-10 επιστόμιο θέλουμε. Πάμε να δείξουμε και πώς να στήσουμε διπλή αντίσταση πάνω στο deck μας. Έχουμε φτιάξει δύο αντιστάσεις κλάπτων 5 σπίρες στην κάθε μία σε 2,4 mm πυρήνα. Αρχικά ξεβιδώνουμε τις βίδες του deck. Όπως βλέπουμε στην αντίσταση, ο ένας πόλος πηγαίνει προς τα πάνω και ο άλλος πηγαίνει προς τα κάτω και με αυτόν τον τρόπο το περνάμε και στο deck. Περνάμε από την κάτω τρύπα. Μόλις βάλουμε τα βαμβάκια μας, υπολογίζουμε περίπου με την εισαγωγή αέρα που θα έρθει το βαμβάκι και μόλις φτάσει κάτω από την επισκευάσιμη κεφαλή, το κόβουμε. Μετά περνάμε το δαχτυλιδάκι που έχει στο deck. Έχω βιδώσει το δαχτυλιδάκι στο deck. Για να περάσουμε τα βαμβάκια μας, ρίχνουμε από πάνω λίγο υγρό αναπλήρωσης. Και τα περνάμε μέσα από τις τρύπες τροφοδοσίας. Περάσαμε το βαμβάκι από τα coils, περάσαμε το δαχτυλιδάκι στο deck. Το βαμβάκι θα πρέπει να έρχεται ακριβώς στις τρύπες τροφοδοσίας και θα πρέπει να είναι καλυμμένη όλη η τρύπα. Ούτε να προεξέχει πολύ, γιατί δεν θα βιδώνει ή θα βιδώσει το βαμβάκι όταν θα βιδώσουμε τον ατμοποιητή και δεν θα δέχεται άλλο υγρό το βαμβάκι και θα μας έρθει αίσθηση καμένου.
διαβρέχουμε πολύ καλά τα βαμβάκια μας. Πατάμε να δώσουμε ρεύμα. Βλέπουμε ότι ατμοποιεί. Έχουμε φτιάξει μια αντίσταση 0,25 ohm. Ξεβιδώνουμε τον ατμοποιητή για να τον δέσουμε και να το γεμίσουμε. Βλέπουμε ότι η εισαγωγή υγρού για την τροφοδοσία είναι ανοιχτή, οπότε κρατάμε τα σπυρώματα και τα κλείνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε από πάνω. Για να γεμίσουμε από πάνω, οι τρύπες εισαγωγής του υγρού είναι αρκετά μεγάλες που μπορούμε να γεμίσουμε με όποιο μπουκαλάκι θέλουμε. Βιδώνουμε και μόλις βιδώσουμε ανοίγουμε την εισαγωγή υγρού για να γίνει η τροφοδοσία και να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Τον αφήνουμε λίγο να ποτίσει καλύτερα το βαμβάκι. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να πούμε περισσότερα. Αφήσαμε τον Griffin να ποτίσει. Τον έχουμε πάνω στο Limitless Box Mode. Είναι αρκετά αεράτος ατμοποιητής. Έχουμε την εισαγωγή αέρα τέρμα ανοιχτή. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι όσο γυρνάμε για να κλείσουμε ή να ανοίξουμε την εισαγωγή αέρα, έχει ένα ελαφρύ stop, το οποίο βοηθάει που άλλοι ατμοποιητές δεν έχουν. Ένα αρνητικό για πολλούς, όπως και για μένα, είναι ότι η edition του Griffin με topper flow χωράει 6 ml, έτσι έχει πει η Geek Vape, ενώ όπου το έχουμε μετρήσει χωράει σχεδόν 1 ml λιγότερο, 5 με 5,5 περίπου. Δεν το βλέπω και πολύ αρνητικό εγώ, αλλά είναι ένα μείον με βάση αυτά που σου δίνει η εταιρεία. Έχει αρκετά καλή γεύση. Η τιμή του είναι περίπου στα 40 με 50 ευρώ. Και είναι μια πολύ καλή επιλογή για έναν αρχικό επισκευάσιμο που θέλει κάποιος να αγοράσει. Subscribe, share και like γιατί μας βοηθάει. Οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε κάτω στα comment. Ή μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στη προσωπική σελίδα μας στο Facebook. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας από τους The Vape Facts.